Ένα αντιλαϊκό πολυεργαλείο ενεργοποιείται σε βάρος του λαού από οποιαδήποτε κυβέρνηση της επόμενης μέρας και στην Ελλάδα. Επαναφέρεται το σύμφωνο σταθερότητα σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης και τη λεγόμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προβλέπονται πρωτογενή πλεονάσματα με προαπαιτούμενα αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις ή μηχανισμούς. Για το παραμικρό που θα εμφανίζεται ως μόνιμη παροχή στο λαό, θα πρέπει να το αντισταθμίζουν με ισόπωση η αύξηση της φορολογίας από το μενού των άγριων πράσινων φόρων του Fit for 55 που ψήφισαν όλοι τους εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή με αυξήσεις σε καύσιμα, στην αναβάθμιση κτηρίων, ακόμα και πιο τσουχτερά αεροπορικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή με περικοπές κρατικών δαπανών. Όλες οι εξοικονομήσεις που ο λαός θα πληρώνει από τους διαλυσμένους μισθούς του θα ταΐζουν τις αποπληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης, του πακτολού που ξεκοκαλίζουν οι μεγάλοι όμιλοι και θα πρημοδοτούν τη λεγόμενη πολεμική οικονομία του υπερελεστικού σφαγίου στην Ουκρανία. Απέναντι στο νέο κορσέ που θα φορέσει το λαό ή όποια δεδομένα αντιλαϊκή κυβέρνηση, ο λαός μπορεί να τους αντιμετωπίσει μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα.